Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Η ώρα είναι 9. Βρισκόμαστε στο γήπεδο Τόφαλος, εδώ στην Πάτρα, για ένα πολύ όμορφο μπασκετικό τριήμερο. Για μια πανδεσία, θα έλεγε κανείς, του αθλήματος, για το Adidas Next Generation Tournament Patras, το οποίο γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ στην πόλη της Πάτρας, με την EuroLeague να δίνει το OK, να δίνει τα κλειδιά στον προμηθεά, καθώς η προηγούμενη χρονιά στέθηκε με απόλυτη επιτυχία. Την προηγούμενη χρονιά όπου την νίκη, τον τίτλο τον κέρδισε η Ιταλική Στέλα Τζούρα, νικώντας τον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Ο νικητής αυτού του τριημέρου θα πάρει το εισιτήριο για το Κάουνας της Λιθουανίας, εκεί όπου βρίσκεται ήδη η Ρεάλ, που κέρδισε, συγγνώμη, στο Μόναχο την Ζαλγκίρης με σκόρ 84-64. Οι άλλες δύο θέσεις θα προκύψουν από το τουρνουά της Ζαντάρ στην Κροατία και από το τουρνουά του Βελιγραδίου στη Σερβία. Στο Βελιγράδο που έγινε πέρυσι η τελική φάση του Adidas Next Generation Tournament. Ο πρώτος αγώνας, ο παρθενικός αγώνας του φετινού τουρνουά, θα είναι ανάμεσα στην γαλλική Σολέ και στην ισπανική Badalona. Η Badalona, που είναι ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα σε αυτό το τουρνουά, με την ενδική ομάδα του συλλόγου να έχει τεράστια ιστορία και όντας μια παραδοσιακή δύναμη της ACB, έχει κατακτήσει φυσικά και το τρόπαιο της Ευρώπης, ενώ το φοβικό το 2012-2013 κατέκτησε στο Λονδίνο το Adidas Next Generation Tournament, νικώντας την Μπαρτσελόνα με σκόρ 82-59. Τότε MVP ήταν ο Αλμπέρτο Αμπντάλε, ο οποίος τώρα είναι και διεθνής Ισπανός και αγωνίζεται με τη Real Madrid. Η Badalona θα είναι η φετινή εκπρόσωπος της Ισπανικής σχολής στην Πάτρα, ενώ από την άλλη η Αντισαλέ, η οποία έχει βγάλει μεγαθύρια το γαλλικού μπάσκετ, όπως ο Γκομπέρ, ο Ντεγκολό, ο Μπουμπουά και ο Χέγες, είναι εκπρόσωπος, ένας από τους πολλούς μάλλον εκπρόσωπος της γαλλικής φιλοσοφίας εδώ στην Πάτρα. Η Σολέ με ένα ρόστερ που απαρτίζεται κυρίως ή μάλλον μόνο από Γάλλους παίκτες, και οι 12 παίκτες είναι Γάλλοι. Υπάρχει και αντρική ομάδα η οποία είναι τρίτη αυτή τη στιγμή στο γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ αυτή η ομάδα που βλέπουμε εδώ σήμερα έχει ρεκόρ 14-1 σε 15 παιχνίδια, έχοντας νικήσει και την ΑΣΒΕΛ Βιλερμπάν στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Όλα δείχνουν έτοιμα για να αρχίσει το πρώτο, ξαναλέω, παιχνίδι της ημέρας, με τα μαύρα με τις πράσινες λεπτομέρειες η Badalona, με τα άσπρα η γαλλική Σολέ. Και πάμε στο παιχνίδι. Την μπάλα έχει ο Λαμάρτ στη 45, και πάλι ο Λαμάρτ από την πάσα του Λεφόρτ. Ένα σου τριών πόντων από το Σαλάν. Είναι εύστοχο. Είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, έχοντας 15 πόντους μέσω όρο. Είναι ο λεγόμενος main guy της ομάδας. Είναι αυτός που θα προσπαθήσει να ηγηθεί της γαλλικής προσπάθειας. Μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο. Έχει τρέξει ο συνδυασμό, αστοχή παρόλα αυτά. Το rebound εύκολα από τον Αριστόντε. Δύο-τρεις τρίπλες από τον Γαρίδο, εμπάσα στο κέντρο. Γαρίδο. Δεν θα γίνει το screen εδώ από τον Πρέι. Μάξε επιμαχών για το rebound. Είναι επιθετικό, 14 για τους Ισπανούς. Άστοχο με το λέει επιθετικό. Κι άλλο από τον Πρέι. Δύο σε επιθετικό rebound από τον θηριώδη Ισπανό. Και ένα σου τριών πόντων, το οποίο είναι εύστοχο από τον Αριστόντε. 3-3 λοιπόν το σκορ, με πολύ γρήγορο μπάσκετ μια στιγμή. Περιμένουμε να δούμε πολύ γρήγορο μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Λαμάρτ στον Σαλάν. Τραωρέ, μπαλά πάλι στον Λαμάρτ. Τραωρέ, θα γίνει ένα κάτι σαν επικεντρώνει, θα μπει το καλάθι. 5-3 μπροστά οι Γάλλοι. Ξαναλέω με τα άσπρα η Σολέ, με τα μαύρα πράσινα η Badalona. Λεφόρτ. Αριστόντε, άστοχος. Το rebound είναι αμυντικό από τον Δίεφ. Πολύ γρήγορα στον εφηβιασμό. Καλάθι από τους Γάλλους. Ξανά με τον Τραωρέ. Οι δύο σερί καλάθια.
και τα δύο σε καταστάσεις transition. Είτε με πρωτεύονται, είτε με δευτερεύονται. Εφημιδιασμό. Μια ωραία φάση, άστοχο το χούκ από τον Πρέι. Πορτογάλος διεθνής με την Under 16 της Πορτογαλίας. Να πάρει βάλε εδώ. Πανεύκολη φάση με τον Μπράκη να κόβει και να ράβει. Ο Μπράκη έδωσε την πάσα. Το καλάθι το βάλε ο Λεπτάν πανεύκολα. Καλμόνος του άλλος το κοντάς. 2-5. Δεν δυσκολεύτηκε και ιδιαίτερα. Μπράκη. Πάλι Λεπτάν θα κερδίσει το φάουλ. Θα σου φάει δύο βολές. Βλέπουμε πόσο γρήγορα ξεκίνησε τον ενδιασμό η γαλλική ομάδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ χημία μεταξύ των παιχτών. Έχουν χτιστεί αυτοματισμοί. Είναι πολύ εύκολο για αυτούς το να δουν ο ένας τον άλλον. Έχουν βάλει 9 εύκολους πόντους με εξαίρεση αυτό το πρώτο τρίποντο. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Λετάνκ. Προπονητής της Σολέ είναι ο Φρανσουά Φιβιέ. Προπονητής της Μπανταλώνα είναι ο Νταβίτ Χιμένο Κορτές. 13 είναι το σκορ, μία στις δύο βολές από το Λετάνκ. Την μπάλα θα πάρει στην κορυφή για τους Ισπανούς. 45, ο Μαρτίνεφ μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ από το Λετάνκ ή τον Λαμάρτ. Από το Λαμάρτ έγινε το φάουλ. Πιο γρήγορος εδώ ο Μαρτίνεφ. Έκανε το πρώτο βήμα. Βγήκε μπροστά από τον Λαμάρτ, κέρδισε το φάουλ, θα στάρει δύο βολές. Άλλη μία. Δύο στις δύο, double score 15 μπροστά. Ή τυπικά γηπεδούχοι, καθώς και οι διαμάδες ανθλόξανε, με μεσημείδε. Είναι λογικό. Σολέ. Μπάλα στο ζωγραφιστό. 2-3 τρίπλες. Σηκώνεται και σκοράρει ο Σαλάν. Που τώρα και αυτή τη στιγμή 5 πόντους με 1-1 τρίποντα, 1-1 δίποντα. Πολύ ωραία άμυνα από τον Σαλάν. Θα κάνει όμως το φάουλ. Τον Αριστόντε. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή του αγώνα. Εκτός θα περάσει ο Λάμαρτ στο παρκέ για την Σολέ. Ο Χιλντεράλ. Γαρίδο. Η πάσα στη 45. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εδώ. Ο Μαρτίνεθ κρατάει την μπάλα. Κάνει το λάθος με ρόντι. Deflection θα κλέψει την μπάλα ο Σαλάν. Θα κάνει τη ριβέρες. Θα κερδίσει το φάουλ. 12-15 είναι το σκορ. Το φάουλ από το Γαρίδο για να ανατρέψει ένα εύκολο καλάθι. Έξυπνη κίνηση εδώ από τον νεαρό Ισπανό. Επαναφορά από την sideline. Το τι θα γίνει ένα screen εδώ δεν το έκανε καλά. Ο Τραωρέ η μπάλα παραμένει με 16 δευτερόλεπτα. Όμως για τους Γάλλους άπλετος χρόνος. Επαναφορά από την κάτω γραμμή. Πολύ ωραία άμυνα. Θα κάνει το κλέψιμο αλλά δεν θα ολοκληρώσει την ενέργεια. Κάτι που προσπαθεί να κάνει. Αλλά δεν το καταφέρνει ούτε ο Μαρτίνεθ. Την μπάρα παλαμένη για τους Γάλλους με 10 δευτερόλεπτα. Ο Σαλάν στην επαναφορά. Σαλάν. Μπάλα στον Μπρακ. Λετάνκ θα περάσει το μπλοκ από τον Πρέι και το καλάθι στη συνέχεια από τους Γάλλους και τον Λαμάρτ.
Εύκολο layup από τον Πρέι. Κοιμήθηκε εδώ η άμυνα των Γάλλων. 14-7 είναι τώρα το σκορ. Double score για τους γηπεδούχους. Μπρακ, Τιλντεράλ και ένα σου τριών πόντων. Άστοχο από τον Σαλάν. Γίνει φάουλ. Από την Μπέις θα γίνει η επαναφορά με τον Χιλντεράλ. Κρατάνε γαλλή την μπάλα, χρόνος κυλάει. Σαλάν θα περάσει δισκαστή στον Τραωρέ. Αυτός έχει το μισμάτς βασιδύναμης. Θα βάλει ένα καλάθι απέναντι στον Πρέι. ...16-7 μπροστά η Σολέ. Γκαρμέντια. Μπάλα στον Αριστόντε. Μεταφέρουν πολύμορφα την μπάλα η Ισπανία, αλλά είναι πολύ κλειστή και καλή η άμυνα των Γάλλων. Τρυπάει εκεί και βάζει το καλάθι ο Γκαρμέντια. Λίγη με επιτυχία την πολιορκία της Μπανταλώνα. Ο Ισπανός 16-9 διαφορά έχει πέσει ξανά στους 7. Το μπλοκ ξανά από τους Ισπανούς εδώ και ένα καλάθι από τον Γκαρμέντια, ενώ ήταν το δεύτερο του μπλοκ ο Πρέι πριν. Σαλάν, Λετάνκ, Τραωρέ, άστοχο το σούτ, rebound εύκολα από τον Γκαρμέντια. Πρέι μέχρι το lay-up κερδίζει το φάουλ. Στη γραμμή των βολών ο Γκαρμέντια, όπως είπε, έχει δύο σερή καλάθια. Έχουμε αλλαγές. Εκτός θα περάσει για τους Γάλλους ο Λετάνκ, τη θέση του θα πάρει ο Λεφόρτ. Δύο βολές για τον Γκαρμέντια. Άλλη μια βολή. Θα στηθεί υπό επιτυχία. 16-13 διαφορά πέφτει στους 3 πόντους. Με ένα επιθετικό κρεσέντο, ένα επιθετικό σεληνίασμα του Γκαρμέντια που έχει 3 σερή καλάθια. Με 2-2 δίποντα και 2-2 βολές. Μπρακ. Προσπαθήσει να βγει, αλλά δεν θα καταφέρει να βγει το σκρίνο. Σαλάν γρήγορα τώρα θα του δώσουν την μπάλα. Από τα αριστερά θα πάει, δεν προτιμάει το screen. Νικάει τον αντιπαλό του, τον Αριστόντε. Θα πετύχει το καλάθι 18-13 ανάσα για τους Γάλλους. 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε εδώ του πρώτου δεκαλέπτου. Στο πρώτο από τα συνολικά 6 παιχνίδια που θα λάβουν μέρος σήμερα. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και το πόστερ κάρφωμα από τον Πρέι. Μία τρομερή φάση με τον Πρέι να σηκώνεται ψηλά ο Σοφέρες και να αφήνει με μαγεία την μπάλα στο καλάθι της Σολέ. Ένα πολύ ωραίο κάρφωμα, απαντάει με ένα φούκο Τραωρέ. Απίστευτη φάση, 20-15. Μαγιοράλ, Πρέι, έχει κάνει βήματα. Ακόμα με έλεγε για την Σολέ, εκτός θα περάσει ο Μπρακ. Στο παρκέ πάρει ο Λαμάρτ. Σαλάν ζητάει, θα πάρει την μπάλα.
Σουλτεράλ. Σαλάν, κλέβει πολύ όμορφα ο Αριστόντε με τον deflection. Θα βγει στον ευρυδιασμό, θα κάνει κάποιες περίεργες τριπλές εδώ. Θα πάμε σε κάτι πιο σετ για την Μπανταλώνα. Κάνει βήματα ο Αριστόντε. Και η κατοχή είναι πάλι για τους Γάλλους, την επαναφορά ο Λεφόρτ. Ναι, από την πλάγια γραμμή αυτή τη φορά. Σαλάν. Λαμάρτ. Σαλάν κρατάει. Θα σουτάρει για τρεις. Όχι. Το rebound εύκολα από τον Μαγιοράλ. Μαγιοράλ κρατάει. Οργανωμένη επίθεση για την Μπανταλώνα. Θα βγαίνει ελεύθερος σε τριών πόντων. Το οποίο είναι άστοχο. Από την Μπανταλώνα και τον Ντίεφ. Η μπάλα είναι για τους Γάλλους. Μάχεται πάλι ο Αριστόντε. Κρατάει ο Λαμάρτ. Ιντεράλ. Ωραία άμυνα από τον Πρέι. Φεύγει στον ευνηδιασμό. Κερδίζει το φάουλ. Δεν θα βάλει το καλάθι. Θα σπάρει όμως δύο βολές. Άλλη μια βολή για τον Πρέι. Είναι εύστοχη. Ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα και 27 κατά την ακρίβεια. Για να πάμε στην ανάπαυλα της πρώτης περίοδου. Δύο αλλαγές έγιναν για τους Ισπανούς. Λαμάρτ. Βρίσκει ένα σούτ. Είναι άστοχο το rebound από τον Πρέι. Πώς παίζει εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Μας προσφέρει ήδη τρία highlight με δύο μπλοκ και ένα poster κάρφωμα. Μαγιοράλ. Πρέι. Κερδίζει το φάουλ. Μαγιοράλ εδώ. Έχουμε μια αλλαγή για τους Γάλλους. Το παρκέ περνάει για πρώτη φορά ο Τζάντσο Τζόνι. Αυτή η πρώτη βολή για τον Μαγιοράλ έχει δικαίωμα για άλλη μία 20-18 την ευκαιρία μείωση μέχρι τον πόντο οι Ισπανοί οι οποίοι πληρώνουν τα λάθη του πρώτου τρίλεπτου ουσιαστικά. 2-2, 20-19. Λαμάρτ. Μπάρα στον Λετάνκ. Πάρει Λαμάρτ. Πολύ ωραίες τρίπλες, έκανε αναφορά εδώ. Ωστόσο, ο διευθυντής ήταν οφθαλμοφανές εδώ τι έγινε. 4 δευτερόλεπτα ήταν ο χρόνος που απέμεινε έσχασε την επίθεση των Γάλλων. 39 τώρα. Είναι ο συνολικός χρόνος που απέμεινε για το τέλος του δεκαλέπτου. Θα μείνει δηλαδή και ένα 14 για τους Γάλλους. Και μόλις το έκανε λάθος ο Πρέι. Λαμάρ, τη λογική λέει θα χρησιμοποιήσουν όλη την επίθεση. Οι Γάλλοι να μην αφήσουν πολύ χρόνο στην Μπανταλώνα. Λετάνγκ από την πάσα του Λαμάρ. Θα γίνει το hand-off.
Μπάλα στον Τζάντσο. Λετάνγκ μέχρι μέσα, πετυχαίνει το καλάθι, 22-19, 6 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος κυλάει, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι ο Ισπανός. Θα σουτάρει για ένα τρίποντο ο Μαγιωράλ, δεν θα το βάλει, πάμε. Στο τέλος της πρώτης περίοδου, 22-19. Έχουμε επιστρέψει για την δεύτερη περίοδο του αγώνα. 22-19 ήταν το σκορ στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Μπροστά η Σολέ, κυρίως χάρη σε αυτό το πολύ καλό πρώτο τρίλεπτο. Αυτό έφτασε μέχρι το -7-9. Μετά χάρη στον Γκαρμέντια, η Μπανταλώνα απάντησε στο σκορ. Διαφορά τώρα στους 3 πόντους και η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Καρίδο. Αλλά στο κέντρο, 2-3 τρίπλες και ένα σούτ από τον Γκαρμέντια. Το rebound είναι επιθετικό. Αστοχή και δεν τα καταφέρει εδώ ο Αριστόντε. Άλλο ένα επιθετικό rebound από τον Πρέι. Μπάλα η πάσα στο κενό. Και η κατοχή είναι πάλι για τους Γάλλους. Θα επαναφέρει ο Λεφόρ. Λαμάρτ. Φάουλ είναι 2 βολές. Είναι 2 βολές για τον Λετάνκ. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ στο κλειστό κόφαλο του Προμηθέα Πατρών. Λετάνγκ.
Γάλλο. Ξανά όλα τα τέσσερις πόντους. 24-21. Γίνεται λάθος. Στον πίνακα τώρα και διορθωθεί. Εύκολο το rebound από τον Λαμάρ. Θα γίνει όμως το λάθος. Άλλο να κλέψουμε από τον Αριστόντε. Θα πάρει και το ψυχικό rebound. Μπάλα στον Μαρτίνεθ. Γαρίδο. Θα γίνει κάποιες τρίπλες. Αριστόντε και για τρεις. Δεν θα φαλεί το rebound. Εύκολα από τους Γάλλους και τον Τζάνσο. Τραβέ. Τζάνσο. Μεγάλη, δεν έχει γίνει φάουλ ο διαιτητής. Μέχρι μέσα αστοχή ο Μουσού. Που εφηβιασμό για τους Ισπανούς. Ο Αριστόντες θα δώσει για κάτι πιο σετ. Δεν τα καταφέρει όμως αυτό το φορά ο Γαρμέντια. Ένα φάουλ που μπορούσε το βγάλει δύο φορές. Για τον Γραραρέ θα κατευθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Τώρα 21 είναι το σκορ. 7 λεπτά για να πάμε σε ημίχρονο. Άλλη μια βολή για τον Τραωρέ. Άστοχη, το rebound είναι αμυντικό από τον Αριστόντε που αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός. Επιθετικά δεν έχει βάλει τα σουτ που έχει πάρει, αλλά έχει πάρει και επιθετικά rebound, έχει κλέψει και πολλές φορές την μπάλα. Έχοντας έτσι καλύψει τα επιθετικά κενά του μέχρι στιγμής. Μέχρι μέσα και να μπαίνει το καλάθι δεν θα μετραγγείλει ο ρεφ. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Ο Μαγιοράλ είναι εκεί. Γαρίδο. Μαρτίνεθ και πάλι Γαρίδο. Άρα ένα σούτ από τον Αριστόντε, ούτε αυτό θα μπει. Λαμάρτ. Τζάντσο. Μετά γυρνάει πολύ ωραία, κάνει βήματα πάλι. Άλλη μια ωραία άμυνα που έβγαλαν οι Ισπανοί. Ζαρίδο, η πάσα στον Μαγιοράλ. Θα γίνουν κάποια screen για κάποια κοψίματα. Αλλά οι Γάλλοι παίζουν πολύ καλά αμυντικά μέχρι μέσα. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ ο Μαρτίνεθ ανάμεσα στα θηρία που έχουν οι Γάλλοι στη θέση των ψηλών. Λετάνγκια 3. Απαντάει η Σολέ με ένα σου τριών πόντων για το 27-23. Αριστόντε. Hey,
Μπρέι παριστώνται άρα ένα τρίποντο. Αυτό θα το βάλει. Μπάζερ μπίτερ από τον Αριστόντε για το 27-26 και η διαφορά πέφτει πάλι στον πόντο. Τραωρέ πάνω του είναι ο Πρέι. Ένα σουτ τριών πόντων εύστοχο από τον Τζάντσο. 30-26 απαντάει η Σολέ, η οποία δεν αφήνει με τίποτα τα ενία του αγώνα. Μαγιοράλ κερδίζει το φάουλ εδώ χαμηλά. Κάτω λένε οι διαιτητές. Από την πλάγια γραμμή η επαναφορά. Με τον Μαγιοράλ. Μαρτίνεθ. Αριστόντε. Μαγιοράλ. Άστοχο το σούτ από τον Μαγιοράλ. Το rebound είναι αμυντικό από τον Τραωρέ. Λαμάρτ. Έχουμε μια πάσα στη γωνία που δεν είναι κανείς. Μπάλα πήγε στον κύριο Τσουνά, πρώην διαιτητής της Α1 μπάσκετ επί πάρα πολλά χρόνια. Ένας πολύ καλός διαιτητής όταν εσφαίρα και είχε αποσυρθεί τώρα από την ενεργό δράση. Αριστόντε. Και την πλάτη του είναι νομίζω γενικός διαιτητής του Προμηθέα, ο κύριος Μιχαλόπουλος. Το rebound εδώ είναι αμυντικό από τους Γάλλους και τον Κουσού. Μπρακ. Λετάνκ. Ωραία μήνα από τον Πρέι, θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Πανέμορφη πάσα, βινιδιασμός. Layup. 30-28 από τον Μαρτίνεθ. Κι άλλο ένα κλέψιμο από τον Γαρίδο. Πάλι Μαρτίνεθ. Δεν θα βάλει το καλάδι. Ζητάει και φάουλ. Υπάρχει εδώ μια λογομαχία με τον Κουσού που έχει τώρα την μπάλα. Λετάνγκ από τη γωνία πάλι, όχι. Πριν το βάλε από εκεί Τραωρέ, μαζεύει επιθετικό rebound απέναντι στον Πρέι. Τραωρέ γυρνάει. Κάνει βήματα. Και έχουμε αλλαγή ξανά ο Σαλάν στο παιχνίδι εκτός ο Κουσού. Τρία και 30 για να πάμε σε ημίχρονο. Αριστόντε για τρεις. Όχι. Πολύ κακά ποσοστά για τον Αριστόντε. Έχει βόλει σε ένα τρίποντο και έχει χάσει όλα τα λεφτά που έχει επιχειρήσει. Λαμάρτ. Λετάνγκ. Μπρακ. Λαμάρτ. Μπρακ για τρεις. Έμπολη. Πολύ ωραία άμυνα το rebound από τον Πρέι. Μαγιοράλ. Αριστόντε. Πρέι. Πάλι βήματα από τους Ισπανούς και time out καλή η Σολέ. Επιστρέφουμε.
Έχουμε επιστρέψει για το εναπομείνοντα χρόνο του δευτέρου δεκαλέπτου ή του πρώτου μηχρόνου, το ίδιο κάνει. 2 λεπτά 43 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος αυτός για τον οποίο συζητάμε τόση ώρα. Από δύο φάλα έχουν και οι δύο ομάδες, 30-28 είναι το σκορ, το πρώτο time out του αγώνα και γενικότερα του τουρνουά πήρε η Σολέ, η οποία βλέπει να μην μπορεί να πετύχει καλά θετικά, αλλά χάρη στις πολύ καλές αμυντικές λειτουργίες της να κρατάει ακόμα το προβάδισμα. Αν ένα λάθος, κακή συνεργασία μεταξύ Λετάν και Σαλάν και η κατοχή είναι πάλι για τους Ισπανούς που έχουν την ευκαιρία ακόμα και να περάσουν και μπροστά. Διαφορά, ξαναλέω, είναι στο καλάθι. 30-28. Μαρτίνεθ. Πρέι. Πολύ ωραία η άμυνα από τους Γάλλους και από Λα Μάρκη Τραωρέ. Συγκεκριμένα Πρέι θα δώσει το screen. Δεν θα βγει το pick and roll. Ένα σου τριών πόντων. Κακό, άστοχο. Rebound από τον Σαλάν. Λαμάρτ. Μπρακ. Λαμάρτ θα πάρει το screen από τον Τραωρέ. Θα βγει. Κάτι σαν pick and roll και pick and pop, κάτι ενδιάμεσο ήταν, γιατί ούτε έκοψε ούτε βγήκε έξω. Ο Τραωρέ, δεύτερο επιθετικό rebound από τον Σαλάν. Ο Πρέι τον μαρκάρει και του σβήνει το φως εδώ. Θα κάνει το τρίτο του μπλοκ για σήμερα. Ευνηδιασμός για τους Ισπανούς με τον Μαρτίνεθ και ένα σου τριών πόντων άστοχο από τον Μαρτίνεθ. Ήταν καλή πάσα του Μαγιωράλ, αλλά ο Μαρτίνεθ θα στόχισε εδώ. Λετάνκ, Σαλάν, μια προσπίση και φάουλ έξυπνο. Γιατί ήταν σίγουρο κάρφωμα από τον Σαλάν. Είναι το τρίτο φάουλ της Μπανταλώνα. 2 έχει η Σολέ. 1-26 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρώτο από τα συνολικά 6 παιχνίδια που θα λάβουν μέρος σήμερα. Εδώ στο Τόφαλος, την επίσημη έδρα του Προμηθέα, σε Α1 Basket League, στο κύπελο και, και στο EuroCup. Λετάνκ. Λαμάρτ. Πάρα πολύ ωραίες άμυνες από τους Ισπανούς. Λετάνκ γυρνάει, κάνει βήματα, ναι, ναι, σίγουρα, κούνησε και το σταθερό, κάνε 3 βήματα εδώ. Και έχουμε άλλη μία αλλαγή για την Σολέ. Στο παρκέ θα περάσει ο Λεφόρτ. Εκτός ο Σαλάν. Πρέπει να ένα πολύ καλό πρώτο τετράλεπτο και μετά έχει πέσει πολύ ο ρυθμός του. Αριστόντε. Πετυχαίνει το δεύτερο το τρίποντο για σήμερα. 30-31 και πρώτη φορά τα ενία του αγώνα για τους Ισπανούς και την Μπανταλώνα. Λεφόρτ. Δεν περνάει πάσα, κλέβει ο Πρέι. Κυλάει, 10 δευτερόλεπτα. Ο Πρέι έχει βγει στην κορυφή, μόνος του μέχρι μέσα. Δεν θα βάλει καλάθι. Ο Μαρτίνε θα κερδίσει το φάουλ, ήταν μόνος του όμως ο Πρέι εδώ. Άλλη μια αλλαγή για τους Γάλλους. Ο Τζάντσο Τζόνι θα περάσει στο παρκέ. Εκτός θα βγει ο Λαμάρτ, μετά από πολλή ώρα. Αριστόντε, Μαρτίνεθ, στο lay-up. Το βάλει είναι επιθετικό, λένε οι διαιτητές. Κατοχή είναι πάλι για τους Γάλλους, 23 δευτερόλεπτα, έχουν όλη την επίθεση για αυτούς. Αλλά πάμε σε ένα time-out πρώτα.
Έχουμε επιστρέψει για την υποθετικά τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Το σκορ είναι 30-31. Μπροστά είναι η Μπανταλώνα με έναν πόντο. Είναι ήχος του αγώνα για πρώτη φορά σήμερα. 4 φάουλ έχουν οι Ισπανοί, 3 έχουν οι Γάλλοι. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου ο κόουτς Φεβιέ. Μπρακ από την πάσα του Λελεφόρ. Χρόνος κυλάει. Δεν θα την έλεγε ασφιχτική την άμυνα της Μπανταλώνα μέχρι στιγμής. Ο Πρέ είναι πάνω στο Λετάνγκ. Μπρακ στα 5 δευτερόλεπτα. Ωραία ριβέρ στο μπλοκ από τον Αριστόντε. Εφηδιασμός. Πρέ προλαβαίνει το χρονόμετρο. Αστοχή. Και πάμε σε ημίχρονο με το σκόρο να είναι 30-31.
έχουμε επιστρέψει για το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 30-31 μετά από ένα ημίχρονο. Μπροστά με ένα πόντο είναι η Badalona. 30-31 είναι το σκορ. Μπορεί να προηγήθηκε για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του αγώνα. Βασικά για τα 39 λεπτά προηγούνταν η Σολέ. Ύστερα με πάρα πολύ καλή άμυνα πέρασε μπροστά η Badalona που έχει και τώρα την μπάλα και έχει την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά της. Ένα σουτ τριών πόντων άστοχο από τον Γκαρμέντια. Μπρακ. Τραωρέ. Λαμάρτ. Μέχρι μέσα δεν θα μπει καλάθι από τον Τραωρέ. Θα βάλει όμως το φόρο ο Λετάνγκ. Πάλι είναι για τους Ισπανούς. Ντίεφ. Μέχρι μέσα. Στον Γαρίδο, ο οποίος δεν τα καταφέρνει όσο εύκολα θα ήθελε. Λετάνγκ. Μπρακ. Σαλάν. Ανεβαίνει ο Τραωρέ από τα δεξιά. Βγαίνει πάνω του ο Πρέι. Σαλάν κερδίζει το φάουλ. Ο Γάλλος. Παραφορά θα γίνει από την baseline. Τραωρέ. Τραωρέ μέχρι μέσα δεν τα καταφέρνει. Το rebound είναι επιθετικό από το Λετάνγκ. Ένα σου τριών πόντων. Μέχρι μέσα μια ωραία reverse από τον Πρέι. Και οι διαιτητές δεν ξέρω τι είναι, φάουλ ή βήματα εδώ. Είναι φάουλ, επιθετικό. Τα ανεβήματα από τον Πρέι. Θα γίνει όμως το κλέψιμο εδώ από τον Γκαρμέντια. Η μπάλα είναι πάλι για τους Ισπανούς με τον Γαρίδο. Γκαρμέντια, Γαρίδο, Πρέι. Γαρίδο, πάρα πολύ ωραία άμυνα. Μαρτίνεθ. Και ένα σου τριών πόντων. Εύστοχο από τον Ισπανό για το 32-34 και το μεγαλύτερο προβάδισμα που πάρει στον αγώνα η Badalona αυτών των δύο ποντών. Μέχρι μέσα ο Λετάνγκ. Θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Θα σουτάρει μία βολή. Εύστοχη συμπληρωματική βολή. 35-34 μπροστά ξανά η Σολέ. Μαρτίνεθ. Πάρει πάλι την μπάλα. Μαρτίνεθ για τρεις. Το rebound από τον Αριστόντε. Πρέι. Γαρίδο. Μαζεύει την μπάλα ο Λετάνγκ.
Λετάν χάνει την μπάλα, μαζεύει ο Τραωρέ όμως πάλι. Μια προσπίση, το μπλοκ από τον Πρέι. Αριστόντε ξεκίνησε στον εφηδιασμό. Η μπάλα στις 45. Γκαρμέντια μέχρι μέσα. 35-36. Rebound από τον Αριστόντε. Γαρίδο. Αριστόντε. Ο οποίος με τον Πρέι κάνουν πάταγο στα rebound για την Μπανταλόνα. Ο Πρέι θα κερδίσει το φάουλ, το καλάθι δεν μετράει. Πριν πάρει τα βήματα. Πρέι, άστοχο το χούκερ, εδώ όμως ο Γκαρμέντια σαν τρέλερ να τελειώσει, όμορφα τη φάση για το 35-38. Διαφορά πλέον στους 3 πόντους. Σαλάν. Μπρακ. Λαμάρτ. Πάρα πολύ ωραία άμυνα από την Μπανταλόνα. Παίρνει ακόμα μία μπάλα, έχει ακόμα μία επίθεση και θα γίνει αλλαγή για τους Γάλλους, εκτός ο Λαμάρτ στο παρκέ, ο Τζάντς ο Τζόνι. Είναι εύστοχο για 3. Βολές για τους Γάλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν πόντους με τα σούτ Ιταλία που παίρνουν. Είναι πάρα πολύ καμία της Μπανταλόνα. Ο Μπρακ θα αστοχήσει στην πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για άλλη μία. Φιλντεράλ. Αριστόντε. Θα πάρει ένα σουτ. Μπάλα θα μπει και θα βγει. Rebound επιθετικό. Ακόμα μια φάση που τελειώνει ο Γκαρμέντια. Time out Σολέ. Επιστρέφουμε.
Έχουμε επιστρέψει για τα 4 και 27 που μένουν για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Η κατοχή είναι για τους Γάλλους που είναι πίσω με 7 πόντους. Την μπάλα έχει ο Σαλάν. Μπρακ θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει, το rebound είναι αμυντικό ξανά από τον Πρέι. Γαρίδο. Πρέι. Κόβει τη φορά ο Λετάν. Η κατοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Μέσα, Σαλάν. Αριστόνται. Αριστόνται. Πρέι. Φάουλ. Παίζουν πάρα πολύ καλά οι Ισπανοί σε αυτό το δεκάλεπτο. Έχουν επιβάλει πλήρως το ρυθμό. Διαφορά είναι στους 4 πόντους. Και αν βάζανε και αυτά τα εύκολα καλάθια που έχουν χάσει, θα ήταν ακόμα πιο διευρυμένοι. Το σημαντικό είναι ότι έχουν ξεβγεί από αυτό το αρχικό τρακ, από αυτό το πρώτο κρύο δεκάλεπτο. Και διεκδικούν τώρα το παιχνίδι. Είναι και μπροστά. Σαλάν. Έχει κάνει ένα καλό πρώτο τετράλεπτο, τρίλεπτο. Από εκεί και πέρα τίποτα. Λετάν. Έχει 6 πόντους μέχρι στιγμής. Τραωρέ, ένα φλότερ, άστοχο. Το rebound είναι αμυντικό. Γαρίδο, γίνεται το λάθος. Κλέβουν οι Γάλλοι. Λετάνκ, κακή πάσα για τον Τζανθοτζόνι και η κατοχή είναι πάλι για την Μπανταλώνα. Μαρτίνεθ. Μαγιοράλ. Μαρτίνεθ πάλι θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Το rebound από τον Πρέι. Ποιον άλλον. Αριστόντε. Μαρτίνεθ θα πάρει το σκρίν από τον Πρέι. Θα γίνει ένα pick and pop. Η μπάλα θα πάει στη γωνία. Αλλά πριν πάει η μπάλα έχει γίνει foul. Πάνω στον Μαρτίνεθ είναι το δεύτερο της Σολέ. Μαρτίνεθ. Άστοχο το σουτ τριών πόντων από τον Γκαρμέντι, αλλά είδατε πόσο ψηλά πέδειξε εδώ ο Αριστόντε που θα κερδίσει και το φάουλ. Μπορεί οι Γαλλοί να έχουν πιο ψηλά κορμιά, αλλά οι Ισπανοί πηδάνε πιο ψηλά και είναι περισσότερες στιγμές στους εθέρες από την αντίπαλη ομάδα, από τους Γάλλους. Βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Έχουν πολλά περισσότερα rebound οι παίκτες της Μπανταλώνα παρά το γεγονός ότι είναι μια πιο κοντή ομάδα και ένα καλάθι εδώ εύκολα από τον Γκαρμέντι που φτάνει τους 8 πόντους. Μπρακ. Θα γίνει ένα screen. Φάουλα από τον Μαγιοράλ. Διαφορά είναι στους 6 πόντους. Ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Τρίτου δεκαλέπτου του πρώτου από συνολικά 6 αγώνες θα λάβουν μέρος σήμερα. Τραωρέ με το φλότερ, το rebound από τον Πρέι. Μαγιοράλ. Θα γίνει το κλέψιμο. Σαλάν, ωραία προσποίηση. Έχω την ευκαιρία να μειώσουν οι Γάλλοι. Τραωρέ έχει το μισμάτς, πάνω του είναι ο Πρέι.
Του κλέβει ακόμα μια μπάλα. Κάνει το πέμπτο του μπλόγκα σήμερα ο Πρέι. Και κερδίζει και το φάουλ το τέταρτο του Σολέ. Δεν έχουν τρόπο να σταματήσουν τον Πρέι. Οι Γάλλοι, φαίνεται αυτό. Έχει 8 πόντους ο Πρέι, έχει μαζέψει πάρα πολλά rebound. Έχει 5 μπλοκ. Εκτός πέρασε ο Μπρακ στο παρκέ μετά από ώρα ο Λαμάρτ. Μαρτίνεθ. Μπάλα στη γωνία, Γκαρμέντια, αστοχή, έχει 14 πόντους μέχρι στιγμής. 10 έχει ο Μαρτίνεθ, 9 έχει ο Αριστόντε και 8 έχει ο Πρέι. Φάουλ τώρα στο Λετάγκ από τον Πρέι, 2 βολές. Που είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 15 πόντους. Του δικαίωμα για άλλη μία, έχει τώρα 16. Μαρτίνεθ. Πάσα στον Μαρτίνεθ, Αριστόντε. Πάλι ένα λάθος από την Βανταλώνα, διαφορά είναι στους 4 πόντους. Έχουν μειώσει οι Γάλλοι. Λαμάρτ. Ο Τζάνς ο Τζόνι. Μέχρι το lay-up. Το rebound είναι αμυντικό από τους Ισπανούς και αυτή τη στιγμή το Μεξικανό Λόπεζ. Προσεγωρίζει στον Μπανταλόνα, ο πατέρας του είναι διεθνής του Μεξικού. Μαρτίνεθ. Πάσα στη γωνία, Λόπεζ, Μαρτίνεθ. Ένα σου τριών πόντων άστοχο από τον Μαγιοράλ. Έρμπολ το φλότερ από τον Λετάγκ, από τον Λαμάρτ μάλλον. Και τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο, 41-45.
Έχουμε επιστρέψει για το τέταρτο και τελευταίο δεκαλεπτό. 1-45 είναι το σκόρ. Μπροστά με 4 πόντους είναι η ομάδα της Μπανταλώνα. Μπελεκ. Ραλ. Χρονοσκυλάει 12 δευτερόλεπτα. Αριστώνται από τη γωνία. Άστοχος του τριών πόντων. Προσπαθεί ο Πρέι. Την παραμαζεύει ο Λετάνγκ. Λαμάρτ στο Σαλάν. Λαμάρτ. Σαλάν. Λεφόρ και πάρει Σαλάν. Άστοχο το τρίποντο. Το rebound επιθετικό από τον Λετάνγκ. Ο οποίος αστοχεί μόνος του εδώ. Πρέι μαζεύει την μπάλα. Μαγιοράλ. Γαρίδο. Θα πάρει το screen από τον Πρέι. Αριστόντε. Πρέι. Μπάλα εκτός από το Λετάνγκ που έχει πολύ ωραία αμυντικά εδώ. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ισπανών. Ξαναλέω, Σολέ Μπανταλώνα 41-45. Μέχρι το lay-up, το floater από το Γαρίδο Νεάστοχο, το πιο rebound από τον Πρέι, που κερδίζει ακόμα ένα φάουλ. Και μετά από λίγη ώρα ξανά ο Τραωρέ στο παιχνίδι, αφού πήρε τις ανάσεις που ήθελε εκτός ο Λεφόρ. Αλλαγή και για τους Ισπανούς, στο παρκέ περνάει ο Μαρτίνεθ. Θα πάει στον Μαρτίνεθ, ο Πρέι θα δώσει το screen. Κακή πάσα. Και η μπάλα είναι πάλι για τους Γάλλους, διαφορά στους 4. Πρέι δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο, Λετάνγκ. Στο λέει απαστοχή. Και κερδίζει κάποιο φάουλ, από ό,τι κατάλαβε εδώ από το λέει ο Ρευγεράνιος. Είναι δύο βολές για το Λετάνγκ. Πέφτει στο πρώτη, διαφορά πέφτει στους 3. Και τώρα στους 2. 43-45. Μαρτίνεθ. Μαγιοράλ. Κακή πάσα, αλλά την πιάνει ο Γκαρμέντια. Θα πάρει το σουτ. Ο Μαρτίνε θα βάλει το τρίποντο. Ανάσα για την Μπανταλώνα. Διαφορά στους 5. 43-48. Λαμάρ. Θα πάρει την μπάλα ο Σανά. Κακή συνεργασία μεταξύ Σαλάν και Τζάντσο Τζόνι. Η κατοχή είναι πάλι για τους Ισπανούς. Μαγιοράλ. Κρατάει την μπάλα. Μπάλα στο πόδι του Σαλάν. 14 για τους Ισπανούς. Αριστόντε. Κλέψιμο Σαλάν. Είναι φάουλ επιθετικό από το Σαλάν. Ήταν οφθαλμοφανές εδώ. Σου βρήκε με τον αγκώνα του τον Αριστόντε. Διαφορά σταθερά στους 5. Ο Μαρτίνεθ στην επαναφορά, να σώσει τον Σαλάν. Για τους Γάλλους.
το νούμερο 6, ο Λεφόρτ πάλι. Πρέι, Μαρτίνεθ, ένα τρίποντο, το οποίο είναι άστοχο από τον Γκαρμέντια. Το rebound αμυντικό από τον Λαμάρτ, Λετάνκ, που κλέβουν το πρωτοφόλι, αριστώνται. Μαρτίνεθ. Βαγιοράλ, ο Πρέι ζητάει τρίποντο από τον Αριστόντε, άστοχο. Το rebound αμυντικό από τον Λετάνκ, μαζεύει εύκολα. Ο Γάλλος σέντερ θα πάρει πάλι την μπάλα. Τραωρέ, αστοχή μόνος του εδώ. Βαγιοράλ. Εύστοχο σούτ από τους Ισπανούς, 43-51, time out. Καλούν οι Γάλλοι. Έχουμε επιστρέψει. 43-51 είναι το σκορ. 7 λεπτάκια το τέλος του αγώνα. Μπροστά με 8 πόντους είναι η Μπανταλώνα. Κατοχή είναι για τους Γάλλους. Βλέπουμε την Μπανταλώνα να παίζει πάρα πολύ ωραία επιθετικά. Βρίσκει λύση στην πολύ σκληρή άμυνα της Ολέκα, το οποίο δεν κάνει η γαλλική ομάδα, που αν και αμυντικά είναι καλή, επιθετικά δεν μπορεί να βρει τρόπο να διεμβολήσει το καλάθι της Μπανταλώνα, με εξαίρεση το Λετάνκ. Λαμάρτ. Την μπάλα έχει ο Μπρακ. Ζητάει ο Λετάνκ. Λαμάρτ κάνει βήματα. Πάλι ένα λάθος, άλλη μια φορά που κάνουν βήματα οι Γάλλοι. Πρέπει να γίνει 3-4 φορές αυτό σήμερα. Κρατάει ο Μαρτίνεθ, κάνει κάποιες τρίπλες. Γκαρμέντια, Μαρτίνεθ, Γκαρμέντια. Μέχρι μέσα, μέχρι το lay-up, αστοχή, πολύ ψηλά, δεν τα καταφέρνει ο Πρέι, μαζεύει ο Τραωρέ. Λαμάρτ, μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ, δεν θα βάλει το καλάθι, θα σταρεί όμως 2 βολές. Άλλη μία βολή. Εύστοχη. Μπαλά είναι για τους Γάλλους. Αριστώνται. Γκαρμέντια έχει σιωπήσει για πολλή ώρα. Τώρα βάλει ένα καθοριστικό τρίποντο. 45-54. Με τους Ισπανούς να βομβαρδίζουν την Σολέ. Πίσω από 6-75. Μέχρι μέσα ο Τραωρέ. Καλάθι δύναμης εδώ.
Αριστώνται στον Μαρτίνεθ. Μαρτίνεθ. Αριστώνται ένα σου τριών πόντων από τον Μαρτίνεθ. Δεν είναι φάουλ, είναι διαιτητές. Το rebound από τον ίδιο τον Μαρτίνεθ. Μπαλά πάει πάνω του. Μαγιοράλ, σουτάρει ο Γκαρμέντιο πάλι. 47-56 και η διαφορά εκτοξεύεται στους 9 πόντους με τρομερό Γκαρμέντια. Μπροκ. Άλλο μια στιγμή προσπάθεια από τους Γάλλους, οι οποίοι τα έχουν βρει σκούρα από την επιθετική δυνότητα των Ισπανών μέχρι μέσα και ανάποδο λέει όχι από τον Μαγιοράλ. Το rebound είναι αμυντικό. Λετάν θα βρει τον Μπροκ. Άστοχος του τριών πόντων, ψηλά το ριμπάν από τον Πρέι. Θα βγάλει όμως αυτό στην μπάλα έξω. Δεν τα κατάφερε ο Λαμπάρντ να στοχίσει στο σουτ που επιχείρησε. Τέσσερα δευτερόλεπτα, 10 τώρα λεπτά σε φεύγει, αλλά η μπάλα του γλιστρά, η κατοχή είναι πάλι για τους Ισπανούς. Με περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής τουλάχιστον διάρκειας του αγώνα. 47-56 είναι το σκορ, μπροστά με 9 πάντως είναι η Μπανταλό. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ποτέ ο αγώνας. Μαρτίνεθ. Πάσα στη γωνία. Μαγιοράλ χάνει την μπάλα. Έχουμε ευνηδιασμό με τον Λαμάρτ. Θα κάνει ένα γύρο στεπ. Θα αστοχίσει. Ο Αριστόντε έχει βγάλει την μπάλα. Η επαναφορά θα γίνει από τον Λεφόρ. Άστοχο το σούτ από τον Σαλάν, το rebound από το Λεφόρτ, επιθετικό που δίνεται για τη φάση, θα κερδίσουμε στο φάουλ και θα πάει και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή των βολών. Εύστοχη είναι η πρώτη βολή. Άλλη μία. Μπάλα στο πόρτι του Λετάν. Θα είχαμε 14 αλλά έχουμε 15, οπότε δεν αλλάζει ο χρόνος. Η επαναφορά θα γίνει από την πλάγια γραμμή για την Μπανταλώνα. Στη γωνία η μπάλα στα 10. Ο Γκαρμέντια πασάρι, Μαρτίνεθ στο γαρίδο. Ένα σούτ από τον Αριστόντε άστοχο. Διαφορά είναι στους 7, χρόνος υπάρχει άπλετος. Λαμάρτ, ένα σούτ από τον Τραωρέ. Δεν θα μπει ούτε αυτό. Πολύ κακά ποσοστά από τους Γάλλους. Κλέβει ο Σαλάν και καρφώνει εντυπωσιακά για το 51-56. Επιστρέφουμε.
Έχουμε επιστρέψει για τα τελευταία τρέξερα. Δεν έχει κάνει ένα μικρό comeback. Η Σολέ έχει μειώσει στους 5 πόντους. Η διαφορά έχει φτάσει μέχρι και τους 9. Μπαλά είναι για τους Ισπανούς με τον Μαρτίνεθ. Πάρα πολύ ωραία άμυνα. Δεν θα βγει όμως η παγίδα. Γαρίδο στην γωνία μέχρι μέσα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ένα σου τριών πόντων από τον Μαρτίνεθ είναι άστοχο. Το ριμπάν από τον Λετάνγκ και να μειώσουν μέχρι και στο καλάθι οι Γάλλοι. Λαμάρ, Σαλάν και πάλι Λαμάρ. Ζητάει ο Λετάνγκ. Έχει το μισμάτς. Τον βλέπει ο Σαλάν. Λαμάρ, Σαλάν. Του κλέβει την μπάλα ο Πρέι ή όχι. Μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Η κατοχή είναι για τους Ισπανούς. Γαρίδος τον Μαρτίνεθ. Αριστόνται. Μαρτίνεθ, Γαρίδο. Μαρτίνεθ, Γαρίδο. Αστοχή μπαλα μπαίνει και βγαίνει το ριμπάν από το Λετάνγκ ξανά. Σκεπάσει το γαλλικό καλάθι. Λαμάρ, Λετάνγκ, 19 πόντους. Εκτός ισορροπίας αστοχή, το rebound είναι εύκολα αμυντικό από τον Γκαρμέντια που έχει και αυτός 19. Είναι και οι δύο από κοινού πρώτοι σκόρερ του αγώνα. Πολλές τρίπλες, φάουλ, χαμηλά. Επαναφορά από την baseline, τρία φάουλ έχει Πανταλόνα, τρία έχει και η Σολέ τώρα. Τρίπλες, αλλά καλάθι δεν μπαίνει εδώ. Έχει κλέψει όμως ακόμα μια φορά. Το κάνει τις 4 φορές αυτό σήμερα. Ο Μαρτίνεθ, ολόκληρη επίθεση για τους Ισπανούς. Ο χρόνος κυλάει, αυτό του συμφέρει. Μαρτίνεθ, 8 δευτερόλεπτα. Θα παίξει τα πόδια το Λετάνγκ από ό,τι φαίνεται. Μαρτίνεθ, δημιουργεί χώρο για το τρίποντο το οποίο είναι άστοχο από τον Αριστόντο. Το rebound αμυντικό από το Σαλάν. Λαμάρ. Και γίνει φάουλ από τον Πρέι. Δύο βολές για τον Λαμάρ. Το θέμα είναι να τις βάλει όμως. Ένα 23 για το φινάλε του αγώνα. Μια βολή. Εύστοχη από το Λαμάρ, 52-56 διαφορά στα δύο καλάθια. Αν έβαζε και την πρώτη θα ήταν παιχνίδι μίας κατοχής, τώρα είναι αναγκαστικά δύο. Μαρτίνεθ. Μπάλα στο πόδι του Σαλάν, 14 για τους Ισπανούς. Μαρτίνεθ, 8 δευτερόλεπτα, ο χρόνος κυλάει, 5, 4 δευτερόλεπτα, Γαρίδο, κάτι πρέπει να γίνει, σουτάρι και αστοχή. Ο Μαρτίνεθ, επιθετικό rebound από τον Πρέι, που κερδίζει και το φάουλ. Δίνει ζωή στην Πανταλόνα ο Πρέι, πριν ακόμα ένα επιθετικό rebound και ο χρόνος θα κλείσει ακόμα περισσότερο υπέρ των Ισπανών. Η διαφορά στους 4 πόντους, 49,7 για το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι είναι όντως ένα μεγάλο ντέρμπι.
Άστοχο το σούτ από τον Καρμέντια. Το rebound πάλι επιθετικό από τον Αριστόντε. Τρελό θέμα με τα rebound έχουν οι Γάλλοι. Ο χρόνος κυλάει. Μαρτίνεθ. Γαρίδο. Πολύ κακό φλότερ. Πάλι ο Πρέι. Στα δύο δευτερόλεπτα. Όχι. Μαζεύει ο Τραωρέ. Χάνει την μπάλα ο Σαλάν και χάνει και πλεονέκτημα ενός παίκτη Γάλλοι εδώ. Πολύ ανωριμή επίθεση. Το φάουλ από τον Λαμάρ πάνω στο Μαρτίνεθ είναι βολές. Άλλη μια βολή. Άστοχη διαφορά στους 5. Λαμάρτ, Σαλάν, Λαμάρτ. Πάρα πολύ ωραία reverse. Μέχρι το lay-up τελειώνει τη φάση 54-57. Θα γίνει το foul. Δεν το έκανε ο Λαμάρτ. Είχε ήδη 4. Δύο βολές για τον Μαρτίνεθ. Εύστοχη πρώτη βολή. Και η δεύτερη, 94-59, time out. Έχουμε επιστρέψει τα τελευταία 10,4 δευτερόλεπτα του αγώνα. Να δούμε τι άσους. Γιατί δεν πρέπει να βγάλει, αλλά πολλούς πρέπει να βγάλει από το μανίκι του ο coach της Σολέ, ο coach Φιεβέ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Σολέ, που έλεγχε για ένα ημίχρονο το παιχνίδι. Το σκόρ είναι 54-59 και η διαφορά είναι στους 5 πόντους. Θα γίνει το λάθος, Λαμάρτ. Τραωρέ το φάουλ πάνω στον Μαγιοράλ. Και δεν ξέρω γιατί δεν έκανε το φάουλ εδώ ο Λαμάρτ. Είναι και έχει 4 φάουλ, αλλά ο χρόνος κυλάει, είναι 10 δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να γλιτώσει 2-3 δευτερόλεπτα αν έκανε το φάουλ. Άλλη μια βολή.
Η οποία είναι άστοχη για το ριμπάν από τον Τραωρέ. Η διαφορά στους 6 πόντους. Ένα σουτ 3 πόντων είναι εύστοχο από τον Λεφόρτ. 57-60 είναι το τελικό σκορ του αγώνα. Νικήτρια του πρώτου παιχνιδιού για σήμερα είναι η Ισπανική Μπανταλώνα. Σε λίγο εδώ για το παιχνίδι ανάμεσα σε Προμηθέα και Ράστα Βέχτα. Test. Martinez, congratulations. Tough fight. Maybe your thoughts about the victory. Thank you. In my opinion, I think it was a tough game. We knew the key of the game. It was the defense. Don't allow their fast break. And we did it good. And that's why we could run and score easy baskets. What does it mean for you guys to come here and play in this tournament? You know, Joventut is such a great club. Well, it's awesome. It's a great tournament, one of the best tournaments in Europe, and I am so happy right now. Congratulations, good luck.